Επιστρέψαμε εδώ, τρίτο μέρος της εκπομπής Κρήτη σήμερα για όσους συντονιστήκατε τώρα και σας είχα πει και στην αρχή ότι σε αυτό το μέρος θα έχω τρία εξαιρετικά παιδιά στην παρέα. Θέλω να κάνω τον πρόλογο μου και να πω το εξής, ότι διανύουμε μία περίοδο καλοκαιριού, ένα καλοκαίρι στο οποίο βεβαίως όλοι μας θα θέλουμε κάποια στιγμή να κάνουμε κάποιες εξορμήσεις, να παρευρεθούμε, να δώσουμε το παρόν σε κάποιες εκδηλώσεις, σε κάποιες συναυλίες. Κυρίως οι περισσότεροι επιλέγουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ωστόσο, υπάρχει και η δεύτερη επιλογή, εναλλακτική επιλογή, που όπως θα δείτε είναι πολύ δυνατή. Και θα πάμε να γνωρίσουμε τα πρόσωπα, τα τρία που σας προλόγησα. Έρχονται από το σγουροκεφάλι του νομού Ηρακλείου. Εκεί διατηρούν το δικό τους πολιτιστικό σύλλογο και πιστέψτε με, η δράση τους είναι μεγάλη. Πάμε να τους γνωρίσουμε. Λοιπόν, έχω τον Βαγγέλη Καστρινάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σγουροκεφαλίου. Καλώς ήρθες, Βαγγέλη. Μπορούμε να μιλάμε και στον ελληνικό καθώς. Εννοείται. Είμαστε και φίλοι, κακά τα ψέματα. Και τον Νίκο Κεφάκη και τον Γιώργο Αγκουριδάκη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Μέλος και γραμματέας αντίστοιχα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σγουροκεφαλίου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα, σκανάροντας και σκρολάροντας στο Facebook, παρατηρώ μία έντονη δραστηριότητα από την πλευρά του Πολιτιστικού Συλλόγου που διατηρείται και στο χωριό, στο Σγουροκεφάλι. Πραγματικά, πείτε μου, ποια είναι αυτή η δυναμική που βγάζετε, πώς μπορείτε να βγάζετε τόσο δυναμική προς τα έξω, πρώτον, και δεύτερον, πώς τα προλαβαίνετε όλα αυτά και ασχολείστε με παραστάσεις, θεατρικά. Έχετε να διοργανώσετε προσεχώς μεγάλες συναυλίες όπως τον Big Slax. Και βεβαίως έχουμε και μία μεγάλη θεατρική παράσταση, την Εράιδα και το Παλικάρι, προσεχώς στο χωριό. Πού τα προλαβαίνετε και τι ετοιμάζετε? Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι έχουμε ενεργοποιήσει την νεολαία στην περιοχή μας. Αυτό είναι και το θετικό. Γιατί με τη βοήθεια μικρών παιδιών, μιλάμε για παιδιά γυμνασίου, ηλικίου, αλλά και μεγαλύτερους ανθρώπους, έχουμε καταφέρει να πετύχουμε αυτό το στόχο. Έχουμε πολύ μεγάλες διοργανώσεις στο ιστορικό μας και όπως μας βλέπετε προσπαθούμε και για περισσότερα. Θεωρώ όμως ότι χωρίς την νεολαία και εννοείται τους χωριανούς που ζουν και μένουν εκεί και βοηθούν πολύ στο σύλλογο, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα. Τώρα, το όσο αφορά το πώς τα καταφέρνουμε, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, έτσι, αλλά το σημασία έχει το αποτέλεσμα, τα καταφέρετε. Νίκο, πες μου κάτι. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε μέσα από αυτή την προσπάθεια να επιστρέψει ο κόσμος ενδεχομένως στα ξεχασμένα χωριά μας, που καμιά φορά ερημώνουν κιόλας? Η αλήθεια είναι από τη μία και από την άλλη ότι ξέρετε κάτι, εμείς εδώ κάνουμε δουλειά. Κρατάμε τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις και βεβαίως ασχολούμαστε και με πολιτιστικές δράσεις. Ακριβώς όπως το είπες, Δευτέρη, θέλουμε να φέρουμε κοντά τη νεολαία. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος από το Ηράκλειο να γνωρίσει την ενδοχώρα, να δει το χωριό μας. Ο σκοπός και ο στόχος είναι να διαφημίσουμε και εμείς την περιοχή μας. Μέσα από όλο αυτό, από όλη αυτή την οργάνωση που έχουμε στο χωριό, το μήνυμα είναι ότι ο εθελοντισμός μπορεί να μας να κάνει θαύματα πραγματικά. Να πετύχετε πολλά μέσα από το κομμάτι του εθελοντισμού και όλοι μαζί, ενωμένοι, μία γροθιά. Θέλω να πάω και στον Γιώργο τον Αγκουριδάκη. Λοιπόν, βλέπω ότι από όλες τις ηλικίες άτομα συμμετέχουν στο χωριό, κανένας δεν εξαιρείται, μικρή, μεγάλη, προσπαθείτε να προσεγγίσετε κόσμο, να φέρετε κόσμο στο Σγουροκεφάλι και διοργανώνοντας, όπως είπα και προηγουμένως, μεγάλου βεληνικούς εκδηλώσεις, παραστάσεις και βεβαίως συναυλίες. Βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ σαν ας πούμε ο μικρότερος σε ηλικία και στο σύλλογο, έβλεπα τα παιδιά, με ενεργοποίησαν κι αυτοί, με φέραν στην παρέα, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε μια παρέα, έχουμε άψογη συνεργασία και δόξα τω Θεώ προσπαθούμε για περισσότερα να αναδείξουμε τον τόπο μας με τη βοήθεια και των μικρών και των μεγάλων και πιστεύω ότι πάμε καλά. Βαγγέλη, ποιες είναι οι εκδηλώσεις που θα δούμε στο Σγουροκεφάλι προσεχώς, τι μας ετοιμάζετε? Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα τελειώσαμε με το πρώτο κομμάτι των εκδηλώσεων που ήταν και το παραδοσιακό κριτικό γλέντι που κάνουμε όπως κάθε χρόνο της Αγίας Τριάδας. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ κόσμο. Προσεχώς έχουμε μια πολύ μεγάλη θεατρική παράσταση. Είναι η Νεράιδα και το Παλικάρι που έσπασε τα ταμεία στο Ηράκλειο το χειμώνα σε διασκευή του κυρίου Βάλαρη. Είναι στις 8 του Ιούλη, μέρα Δευτέρα. Περιμένουμε όλο τον κόσμο, εννοείται, να τον φιλοξενήσουμε ξανά για άλλη μια φορά στο χωριό μας. Και εννοείται η μεγάλη συναυλία των Big Slax στις 29 Ιουλίου, που περιμένουμε ακόμα κι εμείς αναγωνιωδώς. Συνομιλήσατε με τους ίδιους, εννοώ και με το συγκρότημα, μιλάμε για τους Big Slax, οι οποίοι κάποια χρόνια απήχαν έτσι από το μουσικό στερέωμα. Τους είδαμε προσφάτως βεβαίως και στα Μάταλα. Αλλά πώς είναι τελικά
ένα δυναμικό σχήμα να μπαίνει στις τάξεις ενός χωριού, στην επαρχία και τελικά να προσεγγίζει τα βλέμματα. Είναι αυτό που είπες πριν, Λευτέρη, ότι ο κόσμος δεν ψάχνει πλέον να πάει στα αστικά κέντρα. Προσπαθεί να βγει προς τα έξω, προσπαθεί να μπει στην ενδοχώρα και εμείς είμαστε ενδοχώρα, οπότε ψάχνει το κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Πώς πάνε οι προετοιμασίες, Νίκο, μέχρι στιγμής? Κύριε Τοδός, τρέχουμε όλοι. Υπάρχει ένας οργασμός εργασιών κυριολεκτικά. Έτσι. Προσπαθούμε να οργανώσουμε το χώρο, προπόληση των εισιτηρίων που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και του θεάτρου και, και της συναυλίας. Να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο και να κυλήσουν όλα ομαλά και με επιτυχία όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Εμείς ωστόσο, και θέλω για τη βοήθεια και τη δική σας, βλέπουμε πλάνα αυτή τη στιγμή από παλαιότερες συναυλίες. Η αλήθεια είναι, βρε παιδιά, ότι βλέποντας αυτή την εικόνα και αν δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε, αν ανοίξει το πλάνο, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, είναι το βίντεο τέτοιο, βλέπουμε μέσα σε ένα χωριό να έχει κατακλειστεί από εκατοντάδες κόσμου σε μια συναυλία, νομίζω είναι της Μελίνας Ασλανίδου ή του Παπακοσταντίνου η συγκεκριμένη συναυλία. Yeah. Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν ότι πολλοίς κόσμος σε ένα χωριό το οποίο σφίζει από ζωή και βεβαίως όλους εσάς να τρέχετε προκειμένου να ικανοποιήσετε όλους τους επισκέπτες. Θέλω το σχόλιο του φίλου μου του Γιώργου. Αυτό πιστεύω είναι η επιτυχία μας. Το έχουμε δουλέψει, το έχουμε πετύχει για να φέρουμε τόσο πολύ κόσμο και να έχει τόσο μεγάλη επιτυχία στο χωριό μας. Δουλέψαμε όλοι πολύ σκληρά και όπως είπα και αυτό είναι επιτυχία. Ποιο είναι το νούμερο ένα, Βαγγέλη, συστατικό έτσι της επιτυχίας και μιας επιτυχίας που έρχεται μέσα και από την ικανοποίηση τελικά του κόσμου? Δηλαδή, ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια του προσφέρεται ένα προϊόν το οποίο θα το γευόταν, θα το απολάμβανε στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στην Αθήνα, στον Άγιο Νικόλαο και όχι σε ένα χωριό της επαρχίας. Ποιο είναι αυτό το μυστικό, τι σας κάνει κάθε φορά να ψάχνετε το μεγάλο και αυτό που θα ικανοποιήσει τον κόσμο? Πιστεύω ότι είναι η συνεννόηση μεταξύ μας. Έχουμε αφήσει τους τίτλους στην άκρη. Δεν υπάρχουν μέλη του ΔΣ, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ή ο γραμματέας ή ο ταμείας. Είμαστε μια πάρα πολύ καλή παρέα. Είμαστε παρέα ακόμα με τους πιο μεγάλους ανθρώπους από εμάς, τους γονείς μας, τους συγγενείς μας. Αυτή η παρέα λοιπόν έχει καταφέρει να κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να βγάλουμε τους τύπους για να καταφέρουμε αυτό το πράγμα. Τι σας λένε, Νίκο, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι γονείς που σας βλέπουν έτσι με μόχθο, με μεράκι να ασχολείστε με τα πολιτιστικά δρόμενα του χωριού? Χαίρονται που ασχολούμαστε με τα κοινά και έχουμε αναδείξει τόσο πολύ το χωριό μας και τους αρέσει που γίνεται όλος αυτός ο αγώνας. Με έκπληξη το 2017 που ξεκίνησε κάτι πολύ δυνατό όπως ήταν η Μελίνα Ασλανίδου, ο κόσμος τραντάχτηκε, μπορώ να το πω και έτσι, γιατί όπως αυτό που είπες προηγουμένως εσύ, θα επιλέξει ένας καλλιτέχνης αντί να πάει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, να έρθει σε ένα πολύ μικρό χωριό και άγνωστο. Οπότε όλο αυτό έδειξε ότι κάνουμε κάτι καλά, το κάνουμε πετυχημένα και μπορεί και ακούει και ένα. Μπορείς να μου επιτρέπεις τη λέξη, ένα διάσημο καλλιτέχνης να επισκεφθεί ένα μικρό χωριό. Και θέλω επίσης να διευκρινίσω ότι είπες πριν στο Βαγγέλη, γιατί οι καλλιτέχνες επιλέγουν την ενδοχώρα. Συνομιλώντας με τους καλλιτέχνες, τους αρέσει να γνωρίζουν νέα μέρη, να γεύονται την κριτική φιλοξενία, γιατί παρέχουμε μια φιλοξενία που πραγματικά δεν ξέρω αν στα στάδια, στα γήπεδα έχουν αναλογή. Από την ομολογία τους δεν την έχουν δει. Έρχονται δηλαδή σε μια, έχουν μια άλλη σχέση πλέον με το κοινό. Ακριβώς. Όταν επισκέπτονται χωριά και όπως γνωρίζουν και την κουλτούρα της Κρήτης από τα βαθιά. Δεν είναι το ίδιο να φιλοξενήσεις ένα σχήμα στο Σγουροκεφάλι και το ίδιο να το φιλοξενήσεις σε ένα αστικό μεγάλο κέντρο. Είναι απρόσωπα πολύ είναι τα πράγματα. Απρόσωπα, ναι. Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου και θέλω να πάω και στον Γιώργο. Γιώργο, πέρα από αυτές τις δράσεις τώρα του καλοκαιριού, από ό,τι είδα και στο group σας στο Facebook, είδα ότι και το χειμώνα ασχολείστε με διάφορα θεματάκια και μάλιστα διοργανώνετε έτσι και κάποιες θεατρικές παραστάσεις, στις οποίες λαμβάνετε μέρος και εσείς, παίζετε. Δηλαδή, γενικά είστε μια παρέα, φίλοι, το βγάζετε προς τα έξω και προσεγγίζετε με αυτόν τον τρόπο περισσότερο τον κόσμο. Να έρθει στη δική σας παρέα, να γίνετε όλη μια αγκαλιά. Αυτό εννοώ στο Σγουροκεφάλι. Ακριβώς, Λευτέρη. Έχουμε κάνει δύο μεγάλες παραστάσεις θεατρικές που λάμβαναν χώρα σε δύο συγκεκριμένα, μπορεί και τρία καλοκαίρια. Έχουμε γυρίσει πολύ την Κρήτη γενικά, έχουμε πάει στο Λασίθι, έχουμε παίξει εδώ σε χωριά, στο Χερσόνησο, σε μεγάλα αστικά κέντρα.
Κάνουμε και το χειμώνα, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, κάνουμε το Πάσχα Πασχαλινές, καθαρά Δευτέρα. Κάνουμε διάφορα πράγματα. Πλούσια δράση δηλαδή. Πλούσια δράση. Πολύ πλούσια. Δεν μένει κανένας παραπονεμένος Βαγγέλη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού. Και νομίζω φέρεις και εσύ ένα μερίδιο ευθύνης που κατάφερες τελικά όλα αυτά τα παιδιά να τα ενώσεις και να είστε τελικά όλοι μαζί μια γροθιά να προάγεται κι εσείς το πολιτιστικό πνεύμα της περιοχής. Νομίζω ότι ήμασταν ήδη ενωμένα. Δεν χρειαζόντουσαν εμένα για να ενωθούμε. Δηλαδή. Είναι πολλά τα χρόνια που ο Σύλλογος δραστηριοποιείται, ειδικά από το 2011 και μετά που έχει αναλάβει πάρα πολύ νεολαία. Θεωρώ ότι όλοι είμαστε ένα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Θέλω να επισημάνουμε μία ακόμα φορά για τους τηλεθεατές ημερομηνίες και event, τουλάχιστον τα δύο μεγάλα, γιατί όποιος έρθει θα μάθει και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ακριβώς. Έχουμε 8 Ιουλίου. Δευτέρα 8 Ιουλίου είναι η θεατρική παράσταση «Η νεράιδα και το πάλι την κάρι». Την ημέρα των γενεθλίων μου είναι, να ξέρεις. Βεβαίως, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό, να ξέρεις. Είναι η μεγάλη παράσταση. Θα φιλοξενήσουμε τη Μαρία Κορινθίου, τον Παναγιώτη Πετράκη και όλη την ομάδα, φυσικά όλο το θίασο. Είναι ο Νίκος Ζωηδάκης μαζί τους. 8 Ιουλίου και μετά Pixlax. 29 Ιουλίου, μεγάλη βραδιά. 29 Ιουλίου. Λοιπόν, θα φροντίσουμε να είμαστε κι εμείς όλο το επιτελείο εδώ της εκπομπής εκείνη την ημέρα στο Σγουρό Κεφάλι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά πάρα πολύ. Τα χαιρετίσματά μου πίσω στο Σγουρό Κεφάλι. Να είστε καλά, καλή δύναμη και πάντα επιτυχίες, ρε παιδιά. Τι να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, λοιπόν.